Λοιπόν, τι περιμένετε, να κριτικάρω το παιχνίδι, εκεί, αυτό περιμένετε τώρα να μιλήσουμε για το παιχνίδι, α? Τι να μιλήσουμε, για εξηγήσω με να το καταλάβω εγώ. Λοιπόν, η πρωταθλήτρια Ευρώπης με τους 38 ψηλούς εναντίον της Καβάλας με, το 1,5 ψηλό. Λοιπόν, τι να μιλήσουμε, για τα 50-20 στα rebound ή τι πράγμα να μιλήσουμε. Εγώ θεωρώ μεγάλη επιτυχία σήμερα που καταφέρουμε να βάλουμε 61 πόντους απέναντι την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Αυτό θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία για μας. Γιατί άμα δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι στην επίθεση, γιατί ήξερα ο Ολυμπιακός που έρχεται από την ήττα με την Μπαρτσελώνα, ευχόμουν να κερδίσει για πολλούς λόγους, μα περισσότερο ήξερα ότι αν κέρδισε με την Μπαρτσελώνα δεν θα ήταν έτσι σήμερα. Κατάλαβες, δεν θα ήταν έτσι. Λοιπόν, έχουμε την ατυχία να τη βρεθούμε μετά από ήττα αυτό το πράγμα. Φυσικά ο coach, η ομάδα έπαιξε με σκοπό να μας διαλύσει, όπως πρέπει να παίξει. Λοιπόν, εμείς σταθήκαμε μέσα στο γήπεδο. Εγώ θεωρώ είναι πάντα κερδίζεις περισσότερο από την ήττα, από μια νίκη. Άμα μπορούμε να βάλουμε 61 πόντους απέναντι από αυτό τον Ολυμπιακό, τότε τα υπόλοιπα παιχνίδια με την Κρήτη και τέτοια θα είναι παιχνιδάκι. Λοιπόν, είμαι τρεις ευτυχισμένος. Ευχαριστώ τον Ολυμπιακό πάρα πολύ. Του εύχομαι καλή επιτυχία με την ισπανική ομάδα. Εμείς θα συγκροτηθούμε και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε για να σωθούμε. Ερωτήσεις. Κοτς, θέλω να ρωτήσω πρώτα απ' όλα για τον Ταπούτο, σε τι κατάσταση, αν πότε γυρίζει. Και δεύτερον, παρότι είναι επειδή ένα γκρουπ ομάδων το παλεύετε, έχουν γίνει πολύ μεγάλα παιχνίδια και μάλιστα είχατε και πολύ, φτάσετε και πολύ κοντά την Κηφισιά. Ήθελα ως άνθρωπος του μπάσκετ να μου πείτε αν θεωρείτε ότι είναι ώρα να μπουν και play out στην Αθένα. Δεν το λέω για φέτος, λέω αν πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν στο να βλέπουμε καλύτερα, να κρίνονται δηλαδή θέσεις. Τι να απαντήσω πάνω σε αυτό. Εγώ πρέπει να απαντήσω πάνω στις συνθήκες στις οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα από εκεί και πέρα, οι εγκέφαλοι του μπάσκετ υπάρχουν, τα κέντρα υπάρχουν εκεί. Λοιπόν, από τη στιγμή που εσύ λες για play-out, από τη στιγμή που βάζει την Καβάλα να παίξει τρία παιχνίδια σε μία εβδομάδα, τι play-out μου λες. Είναι σαν να είμαι σπρώχνει στην Α2 μόνο με το πρόγραμμα. Άμα μου βάλει να παίξω τρία παιχνίδια την εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα μου λες για play-out. Τι play-out, ξέρω εγώ. Εδώ υπάρχει ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι σταθερό να μπει σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εκεί είναι η ιστορία. Ο Ταπούτος, εντάξει, οι τραυματισμοί είναι μέσα στο μπάσκετμπο. Εντάξει, πρέπει να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Η Καβάλα, είχαμε κάνει όλες τις αλλαγές, γιατί όταν ας πηγαίνεις για σαν replacement coach, οπωσδήποτε ένα είναι δεδομένο, ότι τα πράγματα είναι στραβά. Αλλιώς δεν τα πήγαινες, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όλες οι αλλαγές, κατά κάποιο τρόπο για το Βελινοκρούς, το οποίο είναι στην Καβάλα, πετύχανε. Όλες οι αλλαγές. Απλώς δεν μπορούσα να υπολογίσω εγώ το θέμα του τραυματισμού, γιατί όταν μια ομάδα σαν την Καβάλα βάζει 67 πόντους, γι' αυτό σου λέω είμαι τρεις ευτυχισμένος με 61 πόντους, γιατί το μέσο όρο μας είναι 67, άμα μπορώ να βάλω 61. Όταν βγάζει ένα Ταπούτο, ο οποίος έχει 15 πόντους και 5 ριμπάρ από μια ομάδα σαν την Καβάλα, καταλαβαίνεις, όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνεις τι πλήγμα είναι. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, σταθήκαμε όρθιοι, ο Ταπούτος βγάζει το γύψο, σήμερα το έβγαλε. Ας ελπίσουμε τη διακοπή και αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα το σπάσιμο του αριστερού χέρι, γιατί είναι και αριστερός. Ελπίζω για την Κρήτη να είναι έτοιμος.